έχουμε μαζί μας στον στούντιο τον τέος δήμαρχο Πρέβεζας και υποψήφιο δήμαρχο και σε αυτές τις δημοτικές εκλογές, τον κύριο Μιλτιάδη Κλάπα. Να τον καλημερίσουμε στο στούντιο. Καλημέρα σας, κύριε Κλάπα. Καλημέρα σας. Κύριε Κλάπα, έχετε καταρχήν στις 23 του μήνα την Κυριακή την παρουσίαση του εμβλήματος και του ονόματος και του προγράμματος του συνδυασμού σας. Και της προγραμματικής διακήρυξης. Mm-hmm. 11 η ώρα στο συνέδριο του Μαργαρώνα Ρουαγιάλ, όπου πλέον η παράταξη θα έχει το επίσημο όνομά της. Βέβαια είναι μια ανεξάρτητη παράταξη, μια ανεξάρτητη δημοτική παράταξη. Το όνομα, κυρίως βέβαιως, δίνουμε βάρος στην συζήτηση που πρόκειται να γίνει για την προγραμματική διακήρυξη της παράταξης, του συνδυασμού, mm-hmm. Και τους νέους προγραμματικούς άξονες που θεωρούμε ιδιαίτερα επίκαιρους στις κρίσιμες ώρες που περνάει η αυτοδιοίκηση και η ελληνική κοινωνία. Και βεβαίως είναι μια προσπάθεια ώστε ο διάλογος στην τοπική κοινωνία να επανέλθει στα ουσιαστικά ζητήματα, αυτά που απασχολούν τους πολίτες, και όχι με τον τρόπο που σήμερα γίνεται, δηλαδή με φήμες, με πράγματα που νομίζω δεν απασχολούν, δεν έχουν βαρύτητα και δεν νομίζω θα έχουν και ουσία σε αυτές τις εκλογές. Μας ενδιαφέρει ο προγραμματικός διάλογος. Γι' αυτό κάνουμε και αυτή την πρώτη εκδήλωση. Δηλαδή, σε ποιο πλαίσιο θεωρείτε, ποια είναι τα θέματα τα οποία θα τεθούν έτσι στο προγραμματικό διάλογο? Πάρα πολύ καλή ερώτηση, αλλά πολύ μεγάλη απάντηση θα έπρεπε. Κοιτάξτε. Νομίζω ότι κάποιοι άξονες έτσι, υπάρχουν. Ναι. Βεβαίως υπάρχουν και θα παρουσιαστούν. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι η αυτοδιοίκηση, όπως και η ελληνική κοινωνία, μετά την κρίση βρίσκεται σε μια εντελώς καινούργια φάση. Mm-hmm. Σε μια καινούργια περίοδο. Συνεπώς δεν μπορούμε να την βλέπουμε με τον τρόπο που μέχρι σήμερα λειτουργούσε. Η αυτοδιοίκηση πια θα πρέπει να αναλάβει ένα πολύ ενεργό ρόλο για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πόλεις, παίρνοντας κυρίως πρωτοβουλίες ώστε να υπάρξει η ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου σε κάθε περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει πλέον να φύγει από την λογική του «κάνω έργα» και να περάσει στην περίοδο του «εργάζομαι για να προσελκύσω επενδύσεις στον τόπο». Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αναδείξει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής και πολύ περισσότερο θα πρέπει να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για τους τομείς που νομίζει, που πιστεύει ότι στην κάθε περιοχή υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για επενδύσεις και για εργασία. Παράλληλα, η ίδια η αυτοδιοίκηση θα πρέπει να δώσει κίνητρα για αυτές. Νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα της επόμενης περίοδου. Σήμερα που η κοινωνία, στην πραγματικότητα η συζήτηση είναι τι θα κάνουν τα παιδιά μας, πού θα βρουν δουλειά, σε αυτό το οποίο θα πρέπει να δράσει κυρίως είναι στο πώς η ίδια θα ενεργοποιηθεί και θα συμβάλλει σε αυτό. Θα ρωτήσει κάποιος, θα κάνει η ίδια η αυτοδιοίκηση επενδύσεις? Δεν το ισχυρίζομαι. Δεν το ισχυρίζομαι αυτό. Ισχυρίζομαι κάτι άλλο. Ότι μπορεί να αναδείξει, για παράδειγμα, να πω έτσι για να γίνω πιο κατανοητός. Για παράδειγμα, στην Πρέβεζα έχουμε τα Ιαματικά Λουτρά, που είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για την περιοχή μας. Είναι από τις καλύτερες ιαματικές πηγές. Σήμερα μπορεί να είναι ένας πόρος ανάπτυξης για την περιοχή, εάν και εφόσον προσελκύσουμε επένδυση ώστε να πάρει σύγχρονη μορφή και να ανοίξουν θέσεις εργασίας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν καταγράφουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, δημιουργούμε κατάλληλες προϋποθέσεις για επενδύσεις, ο Δήμος δίνει κίνητρα για αυτές. Αυτό είναι ένα νέο σύγχρονο μοντέλο διοίκησης των Δήμων. Μάλιστα, ήθελα να σας ρωτήσω, είναι αλήθεια ότι τα οικονομικά των Δήμων γενικότερα, η τοπική αυτοδιοίκηση φαίνεται να έχει μια οικονομική ασφυξία, να μην υπάρχουν πλέον υπόλοιποι, να μην υπάρχουν δυνατότητες να κάνει αυτού του είδους την ανάπτυξη που ξέραμε στους Δήμους με τα έργα, με όλες αυτές τις δράσεις? Άλλωστε, έχετε διατελέσει Δήμαρχος και ξέρετε ακριβώς πώς λειτουργούσε το μοντέλο στην τοπική αυτοδιοίκηση τόσα χρόνια. Και από ό,τι μου λέτε, δηλαδή στην ουσία θέλετε. Αυτό που σκέφτεσαι εσείς είναι μια ανάπτυξη που μπορεί να φέρει ο Δήμος. Εξηγήστε το μου λίγο έτσι. Λέω προϋποθέσεις ώστε να υπάρξουν επενδύσεις. Ας τα πάρω τις σειρές όπως με ρωτήσατε. Για το θέμα των οικονομικών. Σήμερα η αυτοδιοίκηση είναι
έχει αφαιθεί από την κεντρική διοίκηση και οι πόροι τους οποίους πλέον διαθέτει για αυτή είναι τέτοιοι ώστε δεν μπορεί να ανταπεξέλθει τις ανάγκες της. Mm-hmm. Έχουμε δύο δρόμους να ακολουθήσουμε. Ένας είναι να συμβιβαστούμε με αυτό και να πούμε αυτά είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να κάνουμε διαχείριση και αυτών που υπάρχουν. Και ο δεύτερος είναι αυτό που έκανε όλη η Ευρώπη. Δηλαδή, στις συνθήκες κρίσης, όλοι οι ευρωπαϊκοί δήμοι κλήθηκαν να απαντήσουν πώς θα αντιμετωπίσουν τις αυξημένες κοινωνικές ανάγκες που προκύπτουν από την κρίση, αλλά και πώς θα απαντήσουν οι ίδιοι στο θέμα της ανάπτυξης. Σε αυτό το οποίο κατέληξαν όλοι, και είναι μια κοινή, ένας κοινός τόπος πλέον στην Ευρώπη, το οποίο περιγράφεται με το μοντέλο της ανάδειξης τοπικών, των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των τοπικών περιοχών, της ανταγωνιστικότητας δηλαδή των τοπικών περιοχών. Σε αυτό το οποίο κατέληξαν είναι ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε εναλλακτικές πηγές εισοδημάτων για το Δήμο εσόδων που δεν μπορούν να προκύψουν παρά μόνο εάν καταφέρουμε να πετύχουμε επενδύσεις στην περιοχή. Και αυτό έχει πολλές πλευρές. Για παράδειγμα, στη δική μας περιοχή είναι αγροτική κτηνοτροφική. Θα πρέπει λοιπόν να διευκολύνουμε και να δώσουμε κίνητρα στην αγροτική παραγωγή με χίλιους δύο τρόπους. Υπάρχει ο τουρισμός που είναι ίσως η κινητήρια δύναμη της, της τοπικής οικονομίας. Νομίζω θα ήθελα να μου πείτε γενικά πώς βλέπετε την τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή, γιατί είναι σημαντικό. Το θέμα δεν είναι πώς τη βλέπω. Το θέμα είναι ότι τι θα πρέπει να κάνουμε για αυτή. Η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να στηριχθεί σε τρεις πυλώνες. Το ένα είναι το θαλάσσιο μέτωπο, mm-hmm. που σημαίνει θαλάσσιος τουρισμός. Το δεύτερο είναι οι αρχαιολογικοί χώροι, οι οποίοι είναι νομίζω μοναδικής αξίας για την, για την περιοχή μας. Και το τρίτο είναι η βελτίωση των υποδομών για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα φιλοξενήσουμε τον τουρισμό. Για παράδειγμα, mm-hmm. η παραλιακή ζώνη, τα παράλια, mm-hmm. Έχουν εξαιρετική τουριστική αξία. Αν έρθει όμως ο τουρίστας εδώ και το καλοκαίρι η Καστροσικιά, το κανάλι, ακόμα και η Πρέβεζα δεν έχουν νερό, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να επενδύσουμε στον τουρισμό. Έχουμε εξαιρετικής σημασίας τοπία στην ενδοχώρα. Mm-hmm. Ιδιαίτερα στις πηγές του Λούρου, σε όλη αυτή την περιοχή. Εκεί δεν έχουμε καμία απολύτως, μα καμία τουριστική υποδομή. Άρα λοιπόν, για να υπάρξει τουρισμός, αυτό το οποίο θα πρέπει να υπάρξει είναι η προβολή όλων των πλεονεκτημάτων μας, οι σύγχρονες συνεργασίες με όσους διακινούν σήμερα τα ζητήματα του τουρισμού, η συνεννόηση όλων των φορέων σε ένα κοινό, σε μια κοινή προσπάθεια, και βεβαίως η προσέλκυση νέων επενδύσεων στον τουρισμό και τα κίνητρα, και θα επιμένω συνέχεια αυτό και την Κυριακή θα είμαι πολύ πιο αναλυτικός, και τα κίνητρα τα οποία μπορούμε να δώσουμε σε νέες τέτοιες επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι αν στον τόπο μας μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τον τόπιο δυναμικό που υπάρχει στον τουρισμό αλλά και νέες επενδύσεις, τότε μπορούμε να έχουμε ένα δυναμισμό σε αυτή την προσπάθεια και με την προβολή να μπορέσουμε να αυξήσουμε και θέσεις εργασίας αλλά και το εισόδημα της περιοχής για τον τουρισμό. Ένα από τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν φαντάζομαι και την προεκλογική περίοδο, ο θαλάσσιος τουρισμός Μαρίνα, mm-hmm. ο οποίος και αυτός είναι ατμομηχανή θα έλεγα για, την, για τον τουρισμό της περιοχής και ιδιαίτερα της πόλης, που σημαίνει ότι με καθαρούς τρόπους θα πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία της έτσι όπως έχει σχεδιαστεί και βεβαίως αναβαθμίζοντας το λιμενικό ταμείο και όχι στην γραφειοκρατική κατάσταση που το έχουμε σήμερα, να πάρει νέες πρωτοβουλίες που μπορεί να πάρει για, την, για να προσελκύσει ιδιαίτερα θα μου πρέπει να πω κίνηση στην, για το θαλάσσιο τουρισμό. Μάλιστα. Και νομίζω ότι γι' αυτό σήμερα το λιμενικό ταμείο δεν έχει καμία δραστηριότητα. Mm-hmm. Να σας ρωτήσω κάτι για το. Μου εξηγήσατε έτσι πάρα πολύ και όμορφα αυτό που σχεδιάζεται για τον τουρισμό γενικότερα, αυτές τις κινήσεις που να κάνουμε για το θαλάσσιο τουρισμό, το αρχείο στους αγροτικούς χώρους, την βελτίωση των υποδομών. Επί δημαρχία σας έγιναν αυτές οι κινήσεις? Βεβαίως γίνανε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι πετυχημένες. Mm-hmm. Γίνανε κινήσεις.
Και βεβαίως θα πρέπει να σας πω ότι μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική περίοδο πια. Mm-hmm. Όπου εκείνη την περίοδο αυτό το οποίο ο Δήμος προσέτρεχε κυρίως είναι να δημιουργήσει αναπλάσεις, να δημιουργήσει θέματα τα οποία μπορούν να διευκολύνουν τον τουρισμό. Mm-hmm. Σήμερα πάμε σε μια πιο απαιτητική περίοδο, όπου δεν ζητούμε πλέον μόνο αυτό, αλλά ζητούμε ο Δήμος να αναλάβει ρόλο στην δημιουργία νέων επενδύσεων, που λέω ότι αυτή είναι και η νέα περίοδος της αυτοδιοίκησης πια, και το λέω με τέτοια έμφαση γιατί όποιος αναλύει αυτά τα ζητήματα βλέπει ότι και στη νέα προγραμματική περίοδο που είναι κρίσιμη, ενώ τα νέα ευρωπαϊκά χρήματα, τα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα, στα ζητήματα της τοπικής ανάπτυξης και της συνοχής, όπου θα κληθούν πια να πάρουν μέρος και οι δήμοι και οι ιδιωτικά κεφάλαια, τα ζητήματα αυτά μπαίνουν με ένταση και ένας σωστός σχεδιασμός νομίζω είναι αυτός ο οποίος θα μπορέσει να κινητοποιήσει και ιδιωτικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Είναι εντελώς διαφορετικό αυτό το περιβάλλον από αυτό που ζούσαμε μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Τότε ήταν το περιβάλλον της υποστήριξης, να έχω καθαριότητα, να δημιουργώ καλές συνθήκες για τον τουρισμό. Σήμερα μιλάμε για κάτι άλλο. Στην περίοδο της κρίσης σήμερα ζητάμε πλέον με δυναμισμό ο Δήμος να δημιουργήσει τις συνθήκες για την ανάπτυξη του τουρισμού. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και γι' αυτό είπα ότι απαιτείται συνεργασία ανάμεσα και στους θεσμούς και βέβαια στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Κλάπα. Είσαστε 2 τετραετίες δήμαρχος, άλλες τόσες αντιδήμαρχος. Σταματήσατε. Τις προηγούμενες εκλογές δεν κατέβηκατε υποψήφιος. Πώς τώρα αποφασίσατε πάλι και πάλι να δραστηριοποιηθείτε και να ξανακατεβάσετε ψηφοδέλτιο, να ξαναβγείτε μπροστά και να ξαναδιεκδικήσετε την δημαρχία? Τώρα και όλες που είναι και πιο δύσκολα τα πράγματα γενικότερα για τον τοπικό διοίκηση. Για όλους τους λόγους που είπα πριν, είναι μια νέα πρόκληση. Η αυτοδιοίκηση πλέον θέλει ένα καινούριο ρωματισμό, θέλει εμπειρία και γνώση, και νομίζω ότι στα δύσκολα δεν πρέπει κάποιος να πει εγώ δεν θέλω να συμμετέχω. Άλλωστε είναι γνωστή και η αγάπη μου για την πόλη και για την αυτοδιοίκηση. Παρόλο που δεν συμμετείχα στις εκλογές ήμουν ενεργός στα τοπικά ζητήματα και βεβαίως όλο αυτό με παρακινεί στην νέα μου συμμετοχή. Υπάρχει ένας δεύτερος λόγος που έχει να κάνει με την πεποίθησή μου ότι πλέον άνθρωποι οι οποίοι έχουν θητεύσει την αυτοδιοίκηση θα πρέπει να δημιουργήσουν συνθήκες ώστε μια νέα καινούργια γενιά αυτοδιοικητικών στελεχών να βγει στο προσκήνιο. Και είναι ένας από τους βασικούς στόχους και της δικής μου εμπλοκής αλλά και της δημιουργίας αυτής της ανεξάρτητης παράταξης, η συμμετοχή νέων ανθρώπων που θα πάρουν τα πράγματα της πόλης και του Δήμου στα χέρια τους και θα μπορέσουν να προχωρήσουν πια από εδώ και πέρα τις δημοτικές υποθέσεις. Υπάρχει όμως και ένας τρίτος που με κάνει να εκδηλώνω αυτό το ενδιαφέρον, ότι τα χρόνια τα οποία πέρασαν θεωρώ ότι δυστυχώς ήταν χρόνια με ευθύνη και της Δημοτικής Αρχής απαξίας του Δήμου και των δημοτικών υποθέσεων. Ακόμα και τα ζητήματα απλών παρεμβάσεων στην πόλη έχουν εγκαταληφθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας άνθρωπος σαν εμένα της αυτοδιοίκησης αυτό το θεωρεί πρόκληση στο να διορθωθούν πάλι πράγματα. Είχαμε ξεκινήσει μια σειρά πρωτοβουλίες σημαντικές για την πόλη, όπως ήταν το Γενικό Πελεοδομικό, το οποίο θα έδινε και ανάπτυξη, αλλά και θα έδινε μια σειρά χωροταξικών προβλημάτων, επενδύσεις στα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, προσπάθειες για βελτίωση και ανάπλαση μέσα στην πόλη, και θα μπορούσα, αν θέλετε, να είμαι και πιο αναλυτικός σε αυτά. Και θεωρώ οι πρωτοβουλίες, αν θέλετε, που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα της πόλης, και δεν μιλώ μόνο για την καθαριότητα και για την προσπάθεια που κάναμε για την αλλαγή του μοντέλου τότε, που είναι ένας και τους προγραμματικούς στόχους σήμερα της καθαριότητας, του τρόπου της καθαριότητας στην πόλη, αλλά ακόμα και αυτό το θέμα με τα αδέσποτα, στο οποίο είχαμε ξεκινήσει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια στο Δήμο και σήμερα δυστυχώς όλα αυτά έχουν εγκαταληφθεί. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ένα μέρος είναι η οικονομική στενότητα που υπάρχει στο Δήμο, και θα έλεγα ότι μέχρι ένα σημείο αυτό είναι πραγματικό. Νομίζω όμως ότι δεν δικαιολογεί την απαξία που υπάρχει σήμερα στην δημοτική πολιτική αυτό το θέμα. Για παράδειγμα, ας πούμε,
πριν μερικές μέρες έφερα στην δημοσιότητα ότι το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους δύο μήνες γίνανε αναθέσεις απευθείας σε εργολάβους περίπου 500.000 ευρώ. Πόσο θα ήταν το κόστος, για παράδειγμα, να μην είναι η παραλία σε αυτό το χάλι που βρίσκεται σήμερα ή να μαζευτούν τα αδέσποτα? Θα μπορούσαν να γίνουν μερικές αναθέσεις λιγότερο. Άρα δεν είναι πάντα έλλειψη χρημάτων. Είναι θέμα σχεδιασμού, θέμα γνώσης του τι χρειάζεται η πόλη, των αναγκών της πόλης, διαλόγου με τους πολίτες, και αυτά νομίζω ότι έχουν λείψει πάρα πολύ. Θα πω και κάτι ακόμη και θα σας δώσω. Είπα ότι είναι πολλά τα θέματα, και βέβαια ένα σημαντικό ζήτημα είναι το ζήτημα του Καλλικράτη και των προβλημάτων που δημιούργησε, του συγκεντρωτισμού που δημιούργησε και των θεσμών των νέων που θα πρέπει να έρθουν ώστε να επιτύχουμε πάλι την συμμετοχή, την δημοκρατία, την δημοτική αποκέντρωση, πράγματα που δυστυχώς αυτή την περίοδο στο Δήμο μας δεν τα ψέλησε ούτε καν κάποιος. Νομίζω έτσι και όπως σας άκουσα τώρα που είπατε τους λόγους για τους οποίους ασχοληθήκατε και πάλι με, έτσι βγαίνετε μπροστά και παίρνετε αυτή την πρόκληση για την τοπική αυτοδιοίκηση και πάλι, έχει να κάνει και αυτό μου είπατε εσείς και με την τωρινή δημοτική αρχή ενδεχομένως και όχι κάποιες ενστάσεις ίσως που έχετε με τον τρόπο που έχει... Με την τωρινή δημοτική αρχή προσωπικά σε καμιά περίπτωση. Με την πολιτική της δημοτικής αρχής, εάν είναι πολιτική η λειψή διαχείριση, ασφαλώς με χωρίζει η απόσταση και με θλίβει κιόλας, γιατί η πόλη μας... Όλα τα προηγούμενα χρόνια, θα με επιτρέψει να πω ανεξαρτήτως δημάρχου, τα προηγούμενα χρόνια, πάντα έχει μια ποιότητα, με όλες τις ενστάσεις μπορεί να έχει κάποιος, στους δημάρχους οι οποίοι θύτευσαν, και νομίζω ότι αυτή έχει καταπαραδοθεί τα τελευταία χρόνια, και ασφαλώς αυτό ως Πρεβεζάνο με θλίβει. Ως άνθρωπο της αυτοδιοίκησης με προκαλεί. Και ως πολίτη μου δημιουργεί υποχρεώσεις, με τη δική μου γνώμη, τη σκέψη. Κάποιος μπορεί να πει είναι σωστή, κάποιος λάθος, να προσπαθήσω να τα βελτιώσω όλα αυτά. Υπάρχει νομίζω μια αντιπαράθεση. Δηλαδή για τα οικονομικά του Δήμου. Έχουμε ακούσει και δηλώσεις και από τον Δήμαρχο για τα οικονομικά του Δήμου και αυτά που βρήκε από όταν ήσασταν εσείς Δήμαρχος, ποια ήταν τα οικονομικά και αν είναι ο Δήμος μας κόκκινος ή όχι. Για τις όριμες μελέτες που έχει πει ο κ. Μπέλης ότι δεν βρήκε. Υπάρχει μια αντιπαράθεση νομίζω με την. Κοιτάξτε, από την πλευρά μου υπάρχει πάντα αντιπαράθεση στα θέματα της στασιμότητας και της στρέβλωσης των πραγμάτων της πόλης. Για τα οικονομικά έχω απαντήσει πολλές φορές. Νομίζω ότι η σημερινή δημοτική αρχή αυτοδιαψεύδεται συνεχώς σε όλα αυτά τα οποία έχει πει. Έχω δώσει αναλυτική αναφορά στους Πρεβεζάνους για το τι υπήρχε. Επιβεβαιώνουμε διαρκώς, επιβεβαιώνουμε από τα Υπουργεία, επιβεβαιώνουμε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, επιβεβαιώνουμε ακόμα και από τις τελευταίες αποφάσεις που έχει πάρει ο Δήμος ζητώντας ληξιπρόθεσμα 5,5 εκατομμύρια. Και αντιλαμβάνεται κάποιος τι έχει να κάνει αυτό σε σχέση με τα ποσά τα οποία ανέφερε η δημοτική αρχή. Επίσης θέλω να πω ότι όλο αυτό το θέμα έχει εξελιχθεί ως μια, πώς θα έλεγα, άκομψη δικαιολογία της αποτυχίας της σημερινής δημοτικής αρχής. Αλλά για να μην λέω συνέχεια στοιχεία και μονόλογο γύρω από αυτό το θέμα, εγώ θα επαναλάβω αυτό που επαναλαμβάνω σε κάθε μου παρουσία και απάντηση σε αυτό το θέμα, ότι εγώ είμαι πρόθυμος σε ένα διάλογο απευθείας με τον Δήμαρχο για αυτό το θέμα, για όποιο θέμα, για να αποδειχθεί ότι όλη αυτή η ρητορική των τελευταίων τριών χρόνων ήταν ένα μεγάλο ψέμα απέναντι στους πολίτες. Μάλιστα. Θα σας κάνω έτσι μια πολύ γρήγορη ερώτηση και για το νοσοκομείο που τόσο ακούγονται και είναι αυτό που νομίζω σε όλες τις συνεντεύξεις σας έτσι θέλω απλά να μου πείτε έτσι και εσείς. Κοιτάξτε, κυριαρχή, και καλά κάνετε και το ρωτάτε. Γιατί υπάρχουν σε μένα που έχω θητεύσει, υπάρχουν τα ζητήματα πλέον της νέας αντίληψης στην αυτοδιοίκηση που έρχομαι να συμβάλλω, αλλά υπάρχουν και τα ζητήματα στα οποία έχω θητεύσει και κάποιος μπορεί να μου καταλογίσει θετικά ή αρνητικά. Συνεπώς έχω υποχρέωση να απαντώ και σε εσάς και κυρίως στους δημότες. Σε ό,τι αφορά το θέμα του νοσοκομείου, για να μην υπάρχει.
Δεν πειράζει τι πάει το κινητό σας. Για να μην υπάρχει, να μην καταναλώσω πολύ χρόνο στην απάντηση, εγώ ως υπόθεση εργασίας να πω ότι τότε το Δημοτικό Συμβούλιο και εγώ και οι φορείς, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό ήταν ένα συλλογικό θέμα, δεν είχαμε δίκιο όταν λέγαμε ότι όλη αυτή η υπόθεση της κατασκευής του νοσοκομείου Μεσδίτη είναι μια απάτη. Και ότι είχαν δίκιο όσοι έλεγαν ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα και δεν το αντιλαμβανόμαστε. Εμείς λοιπόν κατηγορηθήκαμε τότε ότι αυτό το οποίο κάναμε με την στάση την οποία κρατήσαμε, δηλαδή να θέλουμε δημόσιο νοσοκομείο στην πόλη μας και να κατασκευαστεί μέσα από ΕΣΠΑ, είναι λάθος. Ήρθε λοιπόν τότε, κατηγορηθήκαμε ότι έχοντας αυτή την αιμονή, έφυγε το νοσοκομείο από την Πρέβεζα και πήγε στο κανάλι. Γιατί πήγε στο κανάλι? Διότι ο τότε δήμαρχος Ζαλόγου παραχώρησε αντίστοιχα στρέμματα μερικά χιλιόμετρα, 3-4 χιλιόμετρα μακρύτερα από εκεί που είχαμε παραχωρήσει εμείς για το δημόσιο νοσοκομείο, για να γίνει το νοσοκομείο Μεσδίτη. Υπέγραψε με τον κύριο Αβραμόπουλο. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να μου δείξετε μια φωτογραφία των θεμελίων αυτού του νοσοκομείου. Επίσης τότε κατηγορηθήκαμε ότι στη Θεσσαλονίκη ο δήμαρχος στην Μίκρα έχει υπογράψει για δύο τέτοια νοσοκομεία. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να μου δείξετε μια φωτογραφία με τα θεμέλια αυτών των νοσοκομείων. Επίσης και στην Καβάλα. Επίσης θα σας παρακαλέσω να μου δείξει κάποιος έστω και μια φωτογραφία θεμελίων από αυτά τα νοσοκομεία. Πουθενά δεν έγινε. Ήταν μια απάτη και το είπα από την αρχή. Αλλά η μεγαλύτερη επιβεβαίωση δεν είναι ότι πουθενά δεν έγιναν και όλα αυτά ήταν μια απάτη τότε. Ήταν ότι η πρότασή μας για δημόσιο νοσοκομείο μέσα από ΕΣΠΑ είναι αυτή που σήμερα κυριαρχεί, και η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση αλλά και σήμερα ο Δήμος ξαναπροβάλλουν στην επικαιρότητα ώστε να γίνει νοσοκομείο με αυτόν τον τρόπο που λέγαμε τότε. Και πολύ περισσότερο θα ήθελα να σας πω ότι τότε εμείς που επιμέναμε μας λέγανε ότι είχαμε λάθος. Η Λευκάδα που επέλεξε να κάνει νοσοκομείο με ΕΣΠΑ κατασκευάζει νοσοκομείο. Κάποιος θα πρέπει να απολογηθεί γιατί επέλεξε να βάλει την περιοχή μας σε αυτή την περιπέτεια. Δεν φταίει ο Δήμος και οι φορείς που είχαν μια σταθερή στάση για ένα δημόσιο νοσοκομείο με ΕΣΠΑ. Αυτό έγινε δίπλα στη Λευκάδα. Αυτά περί ΣΔΙΤ, τα οποία έλεγαν τόσο καιρό και θα μου επιτρέψει να πω, κορόιδευαν τους δημότες, δεν έγιναν πουθενά. Μάλιστα. Μάλιστα, λοιπόν, ακούσαμε και την άποψή σας για το θέμα του νοσοκομείου. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, έτσι, το οποίο το άκουγα, μιλούσα με κάποιον, με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μάλιστα είναι κοντά στην υποψηφιότητα σας. Και το θέμα του νοσοκομείου που ίσως δεν είχαν τόσο καλή ενημέρωση, μου είχαν πει ότι ίσως να έχει κάνει και λάθος ο κ. Κλάπας, αλλά δεν το δέχτηκε. Από ό,τι μου εξηγείτε, υπάρχει μια λογική σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ασφαλώς υπάρχει και λέω, εγώ θα δεχόμουν. Κοιτάξτε, όταν. Καταρχάς, νομίζω ότι είναι. Πώς να σου το πω, είναι αφελές να πιστεύει κάποιος ότι μια δημοτική αρχή, ένα δημοτικό συμβούλιο, το σύνολο των φορέων βλέπαν πραγματική προοπτική δημιουργίας ενός δημόσιου νοσοκομείου και λέγανε όχι. Θα πρέπει νομίζω να όποιος το πιστεύει αυτό βρίσκεται εκτός λογικής. Είναι προφανές ότι αυτό για το οποίο συζητούσε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο και μάλιστα από τότε λέγαμε ότι ούτε καν γι' αυτό δεν πρόκειται. Ναι. Θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλές λεπτομέρειες όλης αυτής της υπόθεσης. Τα ξεπερνώ όλο αυτό. Θέλω να μου δείξει κάποιος στην Ελλάδα ένα τέτοιο νοσοκομείο το οποίο να έγινε. Και θέλω να μου απαντήσει κάποιος γιατί ενώ υπήρχε οικόπεδο που έδωσε ο Δήμος Ζαλόγκου, οι πολιτικοί παράγοντες δεν προσπάθησαν να το κάνουν με αυτόν τον τρόπο. Και θέλω να μου απαντήσει κάποιος εάν αυτή ήταν η σωστή πολιτική, γιατί σήμερα γυρνάνε όλοι και λένε ότι το νοσοκομείο θα πρέπει να γίνει στο Μύτικα με ΕΣΠΑ. Οι πάντες συμφωνούν σε αυτό. Άρα λοιπόν αυτή νομίζω είναι πλήρης δικαίωση της τότε προσπάθειας των φορέων και της Δημοτικής Αρχής. Κύριε Κλάπ, εσείς αυτοκριτική έχετε κάνει έτσι, για την προηγούμενη. Έχετε βρει λάθη που έχετε κάνει? Ασφαλώς έχω κάνει λάθη. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος ενεργεί και δεν έχει κάνει λάθη. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μέσα που αγαπά τον τόπο, την πόλη, την αυτοδιοίκηση και δεν σκέφτεται ή δεν θα έπρεπε να υπάρχει και δεν σκέφτεται και δεν οριμάζουν μέσα του και ενέργειες που έκανε και λάθη που έκανε. Ασφαλώς έχουν γίνει. Ασφαλώς. Παράλληλα όμως θα πρέπει να πω ότι υπάρχουν και δράσεις. Πολλές φορές μένουμε, έγιναν λάθη, βεβαίως έγιναν λάθη. Γίνανε όμως και μια σειρά βήματα που η πόλη κέρδισε από αυτά. Για παράδειγμα, θα σας πω ότι από τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης η πόλη μας πήρε 40 εκατομμύρια ευρώ σε έργα. Σήμερα τι πήρε?
Γίνανε λάθη. Ασφαλώς γίνανε λάθη. Ενδεχομένως να γίνανε και λάθη επιλογές. Ακόμα και λάθος συμπεριφορές. Και δικές μου λάθος συμπεριφορές μπορεί να υπήρξαν. Αν θέλετε, ακόμα και θα έλεγα αιμονές σε ορισμένα πράγματα μπορεί να υπήρξαν. Mm-hmm. Και το δέχομαι και είμαι βέβαιος ότι δεν μπορεί να μην υπήρξαν. Κανείς όμως δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει ότι εργαστήκαμε με πάθος με αυτή την πόλη και με γνώση. Και στο μέτρο του δυνατού προσφέραμε αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε. Νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι θα πρέπει σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία από εδώ και πέρα που ξεκινάει να αφήσουμε το παρελθόν, να δούμε το μέλλον, να βάλουμε στόχους για το μέλλον. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ο συνδυασμός σας. Στην ουσία αυτό θα παρουσιάσει και την Κυριακή το πρόγραμμα που έχει από αυτό εδώ και ασφαλώς, πέρα. Αλλά προσωπικά πιστεύω ότι το παρελθόν του καθενός μας δείχνει. Και γι' αυτό ποτέ δεν αρνήθηκα να απαντήσω στο οτιδήποτε. Από αυτά ανήκουν στο παρελθόν, τώρα έχουμε καινούργια πράγματα. Mm-hmm. Έχουμε καινούργια πράγματα, έχουμε νέες προκλήσεις, η αυτοδιοίκηση είναι αλλιώς, η κοινωνία είναι αλλιώς, η χώρα μας είναι διαφορετική, οι ανάγκες είναι άλλες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να απαντήσω μόνο σε αυτά. Απαντώ με προθυμία και σε θέματα στα οποία εγώ έχω θητεύσει και έχω παράγει πολιτική. Έχουμε επιστρέψει 15 λεπτά πριν από τις 11 στον Prisma 95,1. Στο στούντιο μαζί μας είναι ο κύριος Μιλτιάδης Κλάπας, τέος δήμαρχος Πρέβεζας και υποψήφιος με ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο για τον Δήμο της Πρέβεζας. Την Κυριακή, κύριε Κλάπα, να πούμε ότι έχουμε στις 11 το πρωί στο Μαργαρώνα την παρουσίαση του εμβλήματος, του ονόματος και της προγραμματικής διακήρυξης του συνδυασμού σας. Που είναι και το κύριο θέμα, έτσι. Νομίζω, ναι. Το σημαντικό είναι το πρόγραμμα το οποίο θα. Είστε στις αυτοδιοικητικές εκλογές, θα κατεβείτε. Από εκεί και πέρα όμως είναι πολύ σημαντικά και τα πρόσωπα. Ασφαλώς. Και δεν ξέρω πώς κινήσετε από την άποψη του ψηφοδελτίου. Ξέρω ότι συγκροτείτε ψηφοδελτίο. Ακούμε συνέχεια για άτομα τα οποία, αρκετά άτομα γνωστά μας, τα οποία είναι πλέον στο ψηφοδελτίό σας ή τέλος πάντων ακούγεται ότι θα σας πλαισιώσουν. Αλλά εσείς θέλετε να μου πείτε λίγο. Κοιτάξτε, η προσπάθεια του ψηφοδελτίου συνεχίζεται. Είναι μια προσπάθεια η οποία κυρίως προσπαθεί να προσελκύσει νέους ανθρώπους, νέους επιστήμονες, νέους επαγγελματίες και έμπειρους ανθρώπους. Είπα ότι μία από τις προκλήσεις είναι η δημιουργία μιας νέας γενιάς αυτοδιοικητικών στελεχών που θα δώσουν φρεσκάδες στην αυτοδιοίκηση και θα συνεχίσουν από εκεί πέρα τα πράγματα του Δήμου και της πόλης μας. Η παρουσίαση του ψηφοδελτίου βεβαίως θα γίνει αργότερα. Αυτή την ώρα επικεντρώνουμε στο να φέρουμε την συζήτηση όχι στα πρόσωπα αλλά στο τι έχει ανάγκη ο τόπος μας και τι προτίθεται ο καθένας να προτείνει και με ποια ακριβώς ιδέα πρόκειται να συμβάλλει. Δεν είναι πάντα αντιπαραθετικές όλες αυτές οι απόψεις. Μπορούν να γίνουν συνθέσεις και νομίζω ότι αυτό είναι μια από τις ελλείψεις στα δημοτικά συμβούλια ή στις τοπικές κοινωνίες. Τα προβλήματα δεν έχουν χρώματα και οι ιδέες δεν ακούγονται μόνο από έναν υποψήφιο καλές. Ακούγονται και από άλλους ή ακούγονται από πολλούς, για να είμαι ειλικρινής. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξουν και συνθέσεις σε αυτά που θα προταθούν και γι' αυτό ξεκινήσαμε αυτό το διάλογο νωρίς, ώστε να πούμε τη δική μας σκέψη, να ακούσουμε όμως, να ακούσουμε και την κοινωνία, να ακούσουμε και τους φορείς και βεβαίως μέσα στο γενικό πλαίσιο της κατεύθυνσης που δίνουμε, που σας είπα ποια είναι η νέα αυτοδιοίκηση, η αυτοδιοίκηση πλέον των νέων προκλήσεων, όχι η αυτοδιοίκηση του κάνω έργα, αλλά η αυτοδιοίκηση της αλληλεγγύης, η αυτοδιοίκηση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της περιοχής, της ανάδειξης των πλεονεκτημάτων, αυτή είναι η εποχή μας. Θέλουμε λοιπόν να γίνει αυτός ο διάλογος ώστε αυτό το οποίο θα είναι η δημοτική πολιτική να έχει την συνένεση και την διαβούλευση περισσότερων των ανθρώπων που συγκροτούν ένα συνδυασμό μόνο. Μάλιστα. Δεν ξέρω, θα ήθελα σε σχέση με τους συνυποψηφίους σας που θα είναι και αυτοί που θα κατεβούν έτσι να διεκδικήσουν το Δήμο της Πρέβεζας. Από τα ονόματα τουλάχιστον που γνωρίζουμε, σας το λέω με αφορμή ένα τηλέφωνο που δέχτηκα που μας είπε: κάντε μια ερώτηση στον κύριο. Να μην παραλείψω όμως το θέμα με τα πετρέλαια, σας το. Το έχω σημειωμένο, θα επιστρέψω μέσα για μετά. Να μην θεωρήσει κάποιος ότι θέλω να απαντήσω γι' αυτό.
Απλά επειδή στις διαφημίσεις μας είπαν, ρωτήσα τον κύριο έτσι, Κλάπα, να σχολιάσει αυτή την ανακοίνωση quiz που έβγαλε ο κύριος Νίτσας. Άμα θεωρείτε ότι είναι επικοινωνιακό λάθος, την ξέρετε, τη διαβάσατε. Την ξέρω, δεν θέλω να σχολιάσω. Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει αξία σήμερα είναι η πρόταση που πρόκειται να κάνει ο καθένας για το Δήμο. Είμαι πρόθυμος να συζητήσω ζητήματα προγραμματικά, είμαι πρόθυμος να συζητήσω προτάσεις, ακόμα και διαφωνίες, ενώ αντιπαραθέσεις στα θέματα των προτάσεων. Δεν είμαι καθόλου πρόθυμος να μπω σε μια συζήτηση η οποία δεν καταλαβαίνω σε τι αποσκοπεί. Μάλιστα. Να το αφήσουμε αυτό στην άκρη, να πάμε σε πιο πολιτικά θέματα, ναι. Λοιπόν. Είχατε καταρχήν για το θέμα της Καστροσικιάς, να ανοίξω και εγώ λίγο το δελτίο τύπου, γιατί... Ωραία. Αναφερθήκατε λοιπόν, επισκεφτήκατε την Καστροσικιά μαζί με τους υποψήφιους δημοτικούς σας συμβούλους. Ανάμεσα στα άλλα λοιπόν διαβάζουμε ότι κάλεσατε τη Δημοτική Αρχή να δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία που αφορούν την προμήθεια πετρελαίου και πού αυτό καταναλώνεται, και κάλεσατε να απαντήσει αν αληθεύουν οι καταγγελίες που υπάρχουν ότι οι εργολάβοι πληρώνονται με πετρέλαιο για έργα εξυπηρετήσεις που δεν υπάρχουν μελέτες. Θέλω λίγο έτσι να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι εντελώς καθαρό αυτό το οποίο είπα. Και με απορία στέκομαι 10 μέρες μετά, ένας υποψήφιος δήμαρχος και πρώην δήμαρχος κάνει μια σοβαρή καταγγελία και δεν υπάρχει καμία απάντηση. Μάλιστα. Η Δημοτική Αρχή κάνει σαν να μην έχει ακούσει. Αλλά για να γνωρίζουν οι συνδημότες μας, αυτό το οποίο ζητώ είναι να δοθούν στη δημοσιότητα οι προμήθειες πετρελαίου, τα στοιχεία κίνησης των οχημάτων και των καυσίμων τα οποία έχουν καταναλώσει. Γιατί αυτό το οποίο σήμερα είναι μια συζήτηση που γίνεται σε όλα τα καφενεία, σε όλη την περιοχή, είναι κοινό μυστικό δηλαδή. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που δεν το έχει ακούσει. Είναι αυτά τα οποία αναφέρονται, τα οποία καταγγέλλονται σε δημόσιους χώρους, ότι οι εργολάβοι κάνουν έργα εξυπηρετήσεις και αντί για χρήματα παίρνουν πετρέλαιο, τα οποία δικαιολογούνται σε οχήματα. Ότι υπάρχουν πληρωμές. Είναι άλλο διαφορετικό, το συζητάμε στο καφενείο. Διαφορετικό είσαι σαν πρώην δήμαρχος να το λέτε και να το καταγγείλετε. Με δημόσιο τρόπο το λέω. Με δημόσιο τρόπο. Λέω ότι όλα αυτά ακούγονται. Όλα αυτά καταγγέλλονται και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστοποιούν ότι αυτά γίνονται. Εγώ, αν θέλετε για λόγους τάξης, να πω δεν θέλω να τα πιστέψω. Τι κάνεις λοιπόν όταν ακούγονται αυτά? Ρωτάς στη Δημοτική Αρχή, εδώ καταγγέλλονται αυτά. Δώστε στην δημοσιότητα όλα αυτά τα στοιχεία, έτσι ώστε να πάψει αυτή η συζήτηση. Και θέλω να πω ότι είναι μια συζήτηση η οποία έχει γίνει και με δημόσιο τρόπο στο Δημοτικό Συμβούλιο και τότε δεν υπήρξαν απαντήσεις. Αλλά εδώ πια τα περιστατικά είναι πολλά και θα έλεγα εξόφθαλμα. Τέλος πάντων, εγώ περιμένω την απάντηση της Δημοτικής Αρχής σε αυτό το θέμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου αποτελεί μείζον θέμα διαχείρισης στο Δήμο. Μάλιστα. Στην προηγούμενη ανακοίνωσή σας, 26 Γενάρη, ήταν τότε που είχατε συνεδριάσει στο Λούρο παρουσία φίλων και μελών της παράταξής σας. Και εκεί είχατε αναφερθεί ότι για το έργο του δικτύου αποχέτευσης του Λούρου, που κατασκευάζεται με τρόπο που αφήνει πολλά ερωτηματικά, έτσι διαβάζουμε και στην ανακοίνωση, όπως ερωτηματικά αναφέρεται, δημιουργεί η διαδικασία επιλογής του μειοδότη. Και έχετε την ερώτηση πώς γίνεται για το ίδιο φυσικό αντικείμενο και την ίδια ποιότητα υλικών να επιλέγεται εταιρεία που δίνει έκπτωση 8% και να αποκλείεται εκείνη που δίνει έκπτωση 22%. Να σας πω ότι είχαμε ρωτήσει τον Δήμαρχο για ακριβώς αυτό που είχατε αναφέρει. Η απάντησή του, έτσι όπως την είχαμε κάνει πίσω από τον Δήμαρχο, είναι: λυπάμαι πολύ για το έργο, γιατί το έργο έχει φτάσει στην ολοκλήρωση. Κάθε εταιρεία ξέρει πώς έγινε ο διαγωνισμός, εκείνη τα χαρτιά. Αν έχει οποιοδήποτε απορία ή αμφιβολία, ο κ. Κλάπας ξέρει τι να κάνει, ήταν πρώην δήμαρχος. Λυπάμαι πολύ αν ξεκίνησε έτσι το προεκλογικό του αγώνα με τέτοια πράγματα. Αυτή ήταν η δήλωση που είχε κάνει τότε ο δήμαρχος. Και εγώ λυπάμαι που αντί να δίνονται ουσιαστικές απαντήσεις, νομίζω ότι είναι υπεκφυγή το να χρεώνομαι εγώ, που δεν έχω και καμία ευθύνη για θέματα τα οποία είναι ζητήματα σήμερα. Για παράδειγμα, γιατί δεν απαντάει σήμερα η Δημοτική Αρχή? Το έργο αυτό της αποχέτευσης, ποιος το επιβλέπει? Θα το λειτουργήσει η ΔΕΙΑ? Γιατί δεν είναι η ΔΕΙΑ η οποία επιβλέπει το έργο? Υπάρχουν σήμερα μια σειρά ενστάσεις για τα υψόμετρα τα οποία υπολογίζονται εκεί? Τι σημαίνει αυτό για το κόστος του έργου? Εγώ έκανα συγκεκριμένες ερωτήσεις. Και δεν τις κάνω μόνο εγώ, αλλά ακούγονται και από τεχνικά, από χίλιοι τεχνικών, αυτά τα θέματα στο τι γίνεται σήμερα με την κατασκευή του έργου. Επίσης θα σας πω, υπάρχει μια συμπληρωματική σύμβαση για την θεμελίωση
της μονάδας επεξεργασίας των νημάτων, περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Γιατί υπάρχει αυτή η συμπληρωματική σύμβαση για τη θεμελίωση? Αυτά δεν έπρεπε να έχουν επιληθεί στη μελέτη? Τι είναι αυτό το οποίο άλλαξε και έχουμε νέο συμβατικό αντικείμενο? Επίσης, γιατί δεν απαντιέται? Εγώ μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν διεκδικώ το αλάθητο, όμως, και γνωρίζω. Δεν είμαι άνθρωπος που δεν γνωρίζω. Ξέρω ότι είναι μελέτη κατασκευή. Ξέρω ότι πρώτα υπήρξαν τα τεχνικά στοιχεία και μετά ανοίχτηκαν οι οικονομικές προσφορές. Μα δεν μιλάω γι' αυτό. Δεν μιλάω καθόλου γι' αυτό. Μιλάω για αυτά τα οποία έχουν γνωρίζουν και έχουν καταγγελθεί σε σχέση με το έργο του Λούρου. Και πράγματι επιμένω, χρειάζεται μια πιστική απάντηση. Γιατί επελέγει η τεχνική μελέτη το 8% και όχι το 22%? Υπάρχουν άλλα ίδια έργα στη χώρα με το ίδιο ακριβώς πρόβλημα? Υπάρχουν άλλα ίδια έργα με τον ίδιο τεχνικό σύμβουλο? Μάλιστα. Υπάρχουν άλλα ίδια έργα τρία τον αριθμό που καταγγέλλονται ακριβώς τα ίδια πράγματα? Εγώ δεν το λέω για να υπάρξει μια απάντηση. Δεν θέλω να πιστέψω τίποτα. Αλλά όλα αυτά υπάρχουν. Και για να αφήγω, και βεβαίως ασφαλώς δεν αναφέρομαι καθόλου σε ό,τι αφορά την Επιτροπή των Τεχνικών που αξιολόγησε τις μελέτες. Ασφαλώς. Αναφέρομαι σε αυτά τα οποία είχαν προηγηθεί μέχρι τότε. Και επίσης θέλω μια πιστική απάντηση γιατί η ΔΕΙΑ έχει μείνει έξω από την κατασκευή αυτού του έργου, η οποία θα κληθεί και να το λειτουργήσει. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν επιβλέπει η κατεξοχήν αρμόδια επιχείρηση του Δήμου, η οποία γνωρίζει τη λειτουργία των αποχετευτικών συστημάτων αυτό το έργο? Εσείς πίσω από αυτά ποια απάντηση βλέπετε? Δεν βλέπω καμία, περιμένω μια απάντηση. Mm-hmm. Εγώ περιμένω να απαντήσει κάποιος γιατί. Εγώ είπα δημιουργεί ερωτηματικά. Και ο τρόπος με τον οποίο επιβλέπεται το έργο και γιατί η ΔΕΙΑ βρίσκεται έξω από την επίβλεψη αυτού του έργου. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή πρέπει να κλείσουμε, είμαστε στα 3 λεπτά πριν από τις 11, την προηγούμενη φορά που ήσασταν υποψήφιος δήμαρχος, είχατε βγει τότε με τη στήριξη του συνασπισμού, του ΠΑΣΟΚ. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα και στο κεντρικό πολιτικό πεδίο και στο τοπικό φυσικά. Ήσταν εξάρτητος υποψήφιος. Κάποια στιγμή είχαμε ακούσει ότι ενδέχεται να σας στήριζε η Δημοκρατική Αριστερά. Δεν ξέρω αν ισχύει δεν κάτι. Δεν έχω ζητήσει στήριξη από κανένα mm-hmm. πολιτικό φορέα. Σέβομαι τα κόμματα. Mm-hmm. Η απόφασή μας να δημιουργήσουμε μια ανεξάρτητη παράταξη δεν έχει να κάνει ούτε με την απαξία των κομμάτων, ούτε με την αμφισβήτηση των ρόλων των κομμάτων. Προσωπικά, παρόλα αυτά τα οποία σήμερα κυριαρχούν στο πολιτικό σκηνικό, θεωρώ ότι τα κόμματα είναι χρήσιμα στην δημοκρατία. Βεβαίως δεν είναι η χρήσιμη λειτουργία που είχαν μέχρι τα σήμερα. Ο λόγος για τον οποίο επιλέγουμε το ανεξάρτητο σχήμα είναι γιατί πιστεύουμε ότι πλέον τα προβλήματα είναι τέτοια και τόσο μεγάλα και είναι άλλη η πρόκληση, το είπα πολλές φορές σήμερα, όπου αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει κάποιος είναι να ενώσει τις δυνάμεις σε μια πόλη και όχι να τις διαιρέσει με βάση κομματικές επιλογές. Ξέρετε, βέβαια κάποια κόμματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ ας πούμε, κατεβαίνει με καθαρά με επιλογή η οποία έχει να κάνει με το μνημόνιο, αντιμνημόνιο και πολιτική θέση. Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να σχολιάσω καθόλου επιλογές που κάνουν τα κόμματα ή τις πρωτοβουλίες, πώς τις παίρνουν και πώς τις σκέφτονται. Λέω μόνο τη σκέψη τη δική μας, τη συλλογική των ανθρώπων που απαρτίζουμε αυτή την παράταξη και λέω ότι θέλουμε να ενώσουμε την κοινωνία. Πιστεύω ότι το δίλημα αυτών των εκλογών έχει να κάνει με πάρα πολλά. Δεν είναι όμως... Οι δημοτικές εκλογές σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να πάρουν τα χαρακτηριστικά των προκριμάτων κομμάτων σε εθνικές εκλογές. Είναι άλλο το διακύδευμα. Και επειδή μου είπατε για το μνημόνιο, είναι σαφές ότι το μνημόνιο έπληξε και την ελληνική κοινωνία και την αυτοδιοίκηση ιδιαίτερα, όπου έγινε και προνομιακός χώρος για την αφαίρεση πόρων από την αυτοδιοίκηση για την επιβολή περιοριστικών μέτρων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ζήτημα δεν είναι αν θα πεις όχι στο μνημόνιο, όχι στο μνημόνιο. Το ζήτημα είναι να πεις πώς μέσα από την αυτοδιοίκηση, με μέτρα και ενέργειες, είτε αυτά που θα επιβάλλεις στο Δήμο, θα κάνεις, θα εφαρμόσεις, είτε αντιστεκόμενος σε πολιτικές, θα βάλεις τα πράγματα σε όφελος στο Δήμο. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και πιστεύω ότι σε αυτό δεν υπάρχει άνθρωπος στην ελληνική κοινωνία που δεν μπορεί να συνενέσει σε αυτή την άποψη. Οι τεχνητοί διαχωρισμοί νομίζω δεν έκαναν καλό στην αυτοδιοίκηση. Το υπηρέτησα και αυτό. Το γνωρίζω. Mm-hmm. Είμαι άνθρωπος που έχω παρελθόν.
υπήρξα δήμαρχος με τη στήριξη των κομμάτων, τα οποία βεβαίως ασφαλώς και σέβομαι. Αλλά είναι η εποχή. Και νομίζω ότι εκείνη την εποχή η στήριξη δύο κομμάτων έδινε τον αέρα από μόνο του για μια εκλογική νίκη, έτσι. Είναι η εποχή που θα πρέπει να γίνει η προσπάθεια της συνένωσης δυνάμεων με διαφορετική πολιτική αφετηρία, αλλά με την ίδια άποψη προγραμματική για το μέλλον αυτού του τόπου. Να κινητοποιηθούν ζωντανές δυνάμεις οι οποίες δεν πρέπει να μείνουν στην άκρη λόγω κομματικών διαφορών. Αυτή πιστεύω ότι είναι σήμερα η περίοδος. Άλλωστε, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι εγώ στις προηγούμενες εκλογές δεν συμμετείχα τότε, γιατί μέχρι τα τότε στηριζόμουν από δύο πολιτικούς φορείς, ο ένας δεν θέλησε να ξαναδώσει τη στήριξή του και απεχώρησα, γιατί δεν ήθελα να διχάσω και τότε την κοινωνία. Δεν ήθελα να δημιουργήσω προβλήματα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η κοινωνία. Σήμερα πιστεύω ότι η συμμετοχή μου είναι επιβεβλημένη, επιβεβλημένη με την έννοια της, του χαρακτήρα, δηλαδή να προσπαθήσω να ενώσω την, σε ό,τι με αφορά και βεβαίως και σε ό,τι αφορά άλλους υποψήφιους, αλλά για μένα να ενώσω και για εμάς που αποτελούμε την παράταξη, να ενώσουμε τους πολίτες. Γι' αυτό επιλέξαμε τον ανεξάρτητο δρόμο και την, δεν απευθυνθήκαμε σε κόμματα για στήριξη. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κλάπα, να πούμε και πάλι ότι η ανεξάρτητη και η δημοτική παράταξη κίνησή σας την Κυριακή 23 του μήνα, 11 το πρωί, στο ξενοδοχείο Μαργαρίνα Ρουδαγιάλ, θα παρουσιάσει την προγραμματική της διακήρυξη, το όνομα και το έμβλημα της παράταξης. Να σας ευχηθώ να έχετε έναν έτσι καλό προεκλογικό αγώνα. Και εγώ να σε ευχηθώ να έχετε δημιουργική παρουσία στα FM και στα δημόσια πράγματα και να σας συγχαρώ για την, το πλούσιο ενημερωτικό πρόγραμμα που έχετε και τη δυνατότητα που δίνετε να ακούγονται απόψε τοπικά πράγματα. Άλλωστε αυτός είναι και ο σκοπός των τοπικών ραδιοφωνών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.